τα πουλιά που χτύπησαν στον ανεμοθώρακα του αεροπλάνου που έφερνε πίσω στην Κύπρο τον πρόεδρο, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστη εξέλιξη. Ούτε ο Γενικός Ερεχτής θα έκανε έκθεση, ούτε τα πολιτικά κόμματα θα φώναζαν, ούτε και εμείς τώρα θα συζητάγαμε το θέμα. Γιατί απλούστατα δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο νομίζω δικαιούμαστε ως πολίτες να θίξουμε ή ακόμη και να ψέξουμε, είναι ότι όλα αυτά που βρήκε και κατέγραψε ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα έπρεπε να ήταν από καιρό θεσμοθετημένα μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Ο Ελεχτής υπέδειξε σήμερα, επικαλούμενος άρθρο του Συντάγματος, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός της πολιτείας και προηγείται πάντων εν τη δημοκρατία. Δεν δικαιούται όμως ο πρόεδρος να χρησιμοποιεί ιδιωτικό αεροσκάφος για τα υπηρεσιακά ταξίδια, για τα ταξίδια του πρόεδρου. Εάν κρίνει ο πρόεδρος ή η κυβέρνηση του ή το Υπουργικό Συμβούλιο ότι δεν μπορεί ο αρχηγός της πολιτείας, είτε για λόγους χρόνου, είτε για λόγους ασφάλειας, είτε ακόμη και για την προστασία του κύρους του θεσμού, να χρησιμοποιεί το αεροπλάνο της γραμμής και θα πρέπει να αναβλώνει ιδιωτικό τζετ ή ακόμη και να αγοράσει η Δημοκρατία προεδρικό αεροσκάφος, να μας το πούν δημόσια, όμορφα και καθαρά και να προκηρύξουν και προσφορές. Το να δανείζουν ή να προσφέρουν στον πρόεδρο μας, έστω και χωρίς ανταλλάγματα, αεροπλάνα πλούσιοι συμπατριώτες μας του εξωτερικού ή Σαουδάραβες επιχειρηματίες ή και Ρώσοι μεγιστάνες, αυτό εκ των πραγμάτων πίνει νερό ή καλύτερα αφήνει σκιές. Όλοι νομίζω θα επικροτούσαμε εάν ένας μάγκας υποψήφιος πρόεδρος στις προεκλογικές του εξαγγελίες μας έλεγε εξ αρχής και ευθαρσός, χωρίς περιστροφές, ότι εγώ όταν θα εκλεγώ θέλω αεροπλάνο για τις διακινήσεις μου. Το είπε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν ακούσαμε στις προεκλογικές εξαγγελίες. Ναι. Υπήρξε όμως και προηγούμενο Σωτηρή με τα προεδρικά ταξίδια με αναβλωμένες πτήσεις. Δεν είναι τώρα που το ζούμε. Το ζήσαμε και σε προηγούμενες προεδρικές. Σε αυτόν τον τόπο μάθαμε να κρυβόμαστε. Τα ίδια έγιναν και επί του Μακαρίτη Δημήτρη Χριστόφια για την χρήση σε κάποιες περιπτώσεις 2-3, αν δεν κάνω λάθος, ιδιωτικού αεροσκάφους. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός που ήταν τότε στην αντιπολίτευση βγήκε πάνω στο τραπέζι και φώναζε. Τώρα επί Νίκου Αναστασιάδη βγήκε το ΑΚΕΛ. Χρειάζεται σοβαρότητα και δυστυχώς όχι μόνο πολιτικά τερτύπια. Μας σηκώνει η τσέπη μας ως κράτος ασφαλώς για να αποκτήσει η Δημοκρατία προεδρικό αεροσκάφος? Να το αποκτήσει. Αλλιώς πρώτη θέση στα αεροπλάνα της γραμμής. Οι δωρεές πτήσεων ιδιωτικών αεροσκαφών ή οι περίεργες προσφορές ή ακόμη και το πάρ το δικό μου το αεροπλάνο και κάνει τη δουλειά σου, είναι για περίεργα καθεστώτα. Μάλιστα. Σωτήρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.